Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε συντελείται ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πολιτιστική αίθουσα του Πηλίου, όπου συμμετέχουν σχεδόν το σύνολο των λογιστών του νησιού μας και οι βοηθοί από τα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία για τον νέο τρόπο διαβίβασης των παραστατικών πλέον στην ΑΔΕ. Διότι, για να μπούμε λοιπόν στην ουσία, από 1η-1η-2024 υπάρχει πλέον η υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών εσόδων από τους εκδότες δηλαδή προς την ΑΔΕ. Είναι υποχρεωτικό πλέον το μέτρο. Δεν είναι προαιρετικό. Μέχρι τώρα ήταν μια πιλωτική, αν το θέλετε, πειραματική διαδικασία. Το γνωστό σε όλους mind data, έτσι. Το γνωστό σε όλους mind data. Αποφεύγω να χρησιμοποιώ τη λέξη mind data, διότι δεν είναι ελληνική. Εντάξει, θα είναι έλεγα... ένας όρος που το καταλαβαίνουμε πλέον όλοι. Ναι, οκ. Okay, οπότε λοιπόν να το πάμε έτσι. Άρα λοιπόν το mind data, λοιπόν, που το mind data ουσιαστικά τι είναι. Είναι ένα σύνολο καταγραφής των εσόδων, των παραστατικών που εκδίδουν οι φορολογούμενοι, οι επαγγελματίες. Προσέξτε, οι εκδότες. Διότι εν δυνάμει όλοι είμαστε εκδότες. Όσοι δηλαδή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι εκδότες. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Πρέπει τα παραστατικά τα οποία εκδίδει να τα ανεβάζει υποχρεωτικά πλέον στο Mind Data. Οι χρόνοι διαβίβασης των παραστατικών έχουν καθοριστεί από αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν χρειάζεται να επισέλθουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Η υποχρεωτικότητα και μόνο αρκεί. Υποχρεωτικά λοιπόν πρέπει να διαβάζουν τους mind data και υποχρεωτικά πρέπει ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας να λάβει τα τιμολόγια που του εκδώσαν κάποιοι στο όνομά του και να τα χαρακτηρίζει. Γιατί είναι όλο αυτό σημαντικό? Διότι πλέον από 31/12/24 που θα υποβάλουμε, που λύγει το φορολογικό έτος και θα πρέπει μέσα στο 25 να υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, είναι πλέον αδύνατον, ανεπίτρεπτο και δεν χωρεί να υποβάλεις φορολογική δήλωση η οποία θα είναι διαφορετική σε νούμερα, εννοώ, από αυτά τα οποία φαίνονται στο Mind Data. Εν ολίγης, ένας δηλαδή φορολογούμενος δεν μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση με ποσά λιγότερα από αυτά που φαίνονται στο Mind Data και δεν μπορεί να δηλώσει έξοδα περισσότερα από αυτά που φαίνονται στο Mind Data. Άρα ουσιαστικά το Mind Data δένει τα χέρια σε όσους μέχρι πρότινος δήλωναν πολύ λιγότερα εισοδήματα από αυτά που είχαν. Βεβαίως, στην πραγματικότητα. Βεβαίως. Και βέβαια για να έρθουμε να πούμε και το δεύτερο μέτρο που έχει υπαρθεί και που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι πλέον η αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των επιτευγματιών. Είναι περίπου γύρω στις 730.000 επιχειρηματίες οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Το έχουμε ακούσει από ανακοινώσεις και τα λοιπά. Ναι, ναι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει να δηλώνουν πλέον κατελάχιστο 10.920 ευρώ που είναι ο ελάχιστος μισθός ενός εργαζομένου και με ένα αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον τζίρο της επιχείρησης, την κατηγορία της επιχείρησης, τα χρόνια λειτουργίας της αλλά και τον αριθμό των εργαζομένων θα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα το οποίο βέβαια δεν μπορεί να είναι κάτω από 10.920 ευρώ ή δεν μπορεί να είναι πάνω από 50.000 ευρώ. Αυτό είναι το ανώτερο κλιμάκιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει φορολογική επιβάρυνση για όλους τους επιτευγματίες οι οποίοι πραγματικά δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Ναι. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχουν απαλλαγές. Εξαιρέσεις και απαλλαγές υπάρχουν για τους ανθρώπους οι οποίοι, για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν σοβαρούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και έμεινε στο νοσοκομείο 3-4 μήνες, αποδεδειγμένα βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα είναι μαχητό. Μπορεί κάποιος να το αντικρούσει. Και βέβαια γίνεται μνήμα και για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι για τα 3 πρώτα χρόνια θα είναι απαλλαγμένοι από το τεκμαρτό. Από τη δήλωση αυτού του τεκμαρτού εισοδήματος και μετά για την πενταετία υπάρχει μια κλιμάκωση τέλος πάντων η οποία τους ευνοεί. Επίσης όμως θα ήθελα να πω ότι ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα είναι η υποχρεωτικότητα πλέον της καταβολής των ποσών που αφορούν αγορές ακινήτων με τραπεζικό μέσο. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εάν κάποιος αγοράσει ένα ακίνητο. Ο πληστηριασμό. Όχι, από μεταβίβαση πάει και το αγοράσει. Ναι. Θα πρέπει όλο το ποσό το οποίο αναφέρεται στο συμβόλαιο να καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Και αν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και τη στιγμή, τι γίνεται? Πήγε συνέπειες.
Οι συνέπειες. Και μάλιστα θέλω να το τονίσω αυτό, βέβαια το ξέρουν και οι συμβολιογράφοι μας, ότι παλαιότερα ξέρετε τι γινόταν. Λέγαμε, γινόταν ένα συμβόλαιο, αγόρασε κάποιος ένα ακίνητο και έλεγε, ας πούμε, ο συμβολιογράφος ότι σήμερα καταβλήθηκαν, παραδείγματος χάρη, 100.000 ευρώ, αλλά πριν από ένα χρόνο είχαν δοθεί άλλα 50 χιλιάρικα, όχι παρουσία μου και, αν το θέλετε, προκαταβολή. Τα συμβόλαια αυτά πλέον είναι άκυρα. Δηλαδή υπάρχει ακυρότητα, έχει ψηφιστεί ο νόμος, έχουν βγει και οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών ότι εάν δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μεταβίβαση νόμιμη, εάν το ποσό, ένα μέρος του ποσού, έστω ένα μέρος λέω, δεν καταδεθεί στην τράπεζα. Που σημαίνει ότι αποκλείεται η προκαταβολή εκτός παρουσίας του συμβολιογράφου. Άρα λοιπόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης πολύ σημαντικές είναι οι αλλαγές που έγιναν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στα γνωστά μας Airbnb, που έτσι τα γνωρίζουν όλοι. Έγιναν σημαντικές αλλαγές. Οι σημαντικές αλλαγές έχουν να κάνουν με το χρόνο μίσθωσης των ακινήτων, όπου πλέον είναι 60 ημέρες αναμίσθωση. Άρα εάν κάποιος έχει δύο ακίνητα και τα μισθώνει, θα είναι 60 μέρες για κάθε ακίνητο. Εάν περάσει τις 60 μέρες μίσθωση, ετησίως μιλάμε, τότε είσαι υποχρεωμένος να πας σε βιβλία. Επίσης, δηλαδή να τηρήσεις βιβλία κανονικά σαν να έχεις επιχείρηση. Επίσης, όσοι έχουν τρία ακίνητα και πάνω, εννοείται ότι θα πρέπει να τηρήσουν βιβλία. Και επίσης σημαντικό είναι το γεγονός. Ακόμα και αν αυτά τα ακίνητα δεν φέρνουν χρήματα, δηλαδή είναι ακίνητα τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Όχι, μιλάμε για ακίνητα τα οποία φέρνουν εισόδημα. Αυτά που έχουν εισόδημα. Αυτά που έχουν εισόδημα. Αν δηλαδή κάποιος έχει πέντε σπίτια από τα οποία έχει έσοδα, πρέπει να πάει και να υποβάλει έναρξη δραστηριότητας και να δηλώσει εισοδήματα κανονικά από δραστηριότητα, από επαγγελματική δηλαδή δραστηριότητα, και βέβαια να πληρώνουν και τους ανάλογους φόρους που είναι το ΦΠΑ, που ξέρετε ότι τα Airbnb δεν έχουν ΦΠΑ. Επίσης στα Airbnb πλέον και σε αυτά που είναι εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας, εκτός δηλαδή επαγγελματικής κατάστασης και θεωρούνται ως εισοδήματα από ακίνητα, πλέον επιβάλλεται το τέλος παρεπιδημούντων, που μέχρι τώρα δεν ίσχυε, και επιβάλλεται και ο περιβόητος φόρος διαμονής, ο οποίος άλλαξε και ονομασία. Να σας πω την αλήθεια, δεν τη θυμάμαι και καλά. Νομίζω ότι είναι κάτι, ένα τέλος για πράσινη ανάπτυξη και τα λοιπά. Και επίσης... Αυτά όμως τα χρήματα είναι ανταποδοτικά στους Δήμους, δηλαδή δεν δίνονται στους Δήμους. Οι Δήμοι μετά θα πρέπει να τα δίνουν ανταποδοτικά στην κοινωνία, δηλαδή και αυτά τα χρήματα που παίρνουν από τα ξενοδοχεία. Ναι, μου θίξατε τώρα ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την απόδοση του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επικαθαρίσεων των εσόδων που πληρώνουν τα εστιατόρια, οι καφετέρειες και τα τουριστικά δικαστήματα. Είναι όμως μεγάλα ποσά, αν φανταστείς, ας πούμε, ένα νησί όπως είναι η Κόμψ. Πολύ σημαντικά. Αυτά πλέον δεν πληρώνονται στους Δήμους. Α, δεν πληρώνονται στους Δήμους. Όχι. Άλλαξε ο τρόπος απόδοσης των τελών αυτών. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα μέσα στο gov.gr και μέσα από αυτή την πλατφόρμα γίνεται η υποβολή της δήλωσης του τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επικαθαρίσεων των εσόδων. Πληρώνεται ο φόρος βγαίνοντας ταυτότητα πληρωμής, όπως ακριβώς δηλαδή γίνονται τους υπόλοιπους φόρους. Τα εισπράττει το Υπουργείο Οικονομικών, η ΑΔΕ, και η ΑΔΕ τα αποδίδει στους Δήμους, κρατώντας φυσικά κάποιο ποσό προφανώς για αυτή την ενέργεια, ας πούμε, που κάνει. Τώρα, επειδή έχω ακούσει πολλά, εάν θα έχουν οι Δήμοι, ας πούμε, εάν θα έχουν ζημία από αυτή τη διαδικασία, γιατί γίνεται μια μεγάλη τεράστια συζήτηση γύρω από αυτό, γιατί αφού αφαιρείς το δικαίωμα από τους Δήμους να κάνουν. Θα δίνεις στους Δήμους με ποια υποχρέωση να τα καταβάλουν, τα πού, σε αναπτυξιακά έργα, σε. Ναι, δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τη χρήση τους, των τελών αυτών. Οι Δήμοι θα κάνουν την ίδια χρήση που έκαναν. Απλούστατα, ένας Δήμος, παραδείγματος χάρη ο Δήμος της ΚΟΟ, το τέλος παρεπιδημούντων από τα ξενοδοχεία, που σχεδόν όλα είναι ανώνυμες εταιρείες, το εισπράττει κάθε μήνα και το διαθέτει κατά το δοκούν. Ό,τι προβλέπουν οι διατάξεις. Το ίδιο θα γίνεται και τώρα, απλούστατα ο Δήμος θα το παίρνει από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο το έχει εισπράξει. Αυτό, να σας πω κάτι, δεν είναι και κατά ανάγκη κακό. Διότι, ξέρετε κάτι, διασφαλίζει κατά κύριο λόγο την εισπράξη. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ένας ο οποίος δεν το πληρώσει, αυτό θα έχει βεβαιωθεί στην καρτέλα του, τη φορολογική καρτέλα. Και του αποκλείει τη δυνατότητα της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, παραδείγματος χάρη. Άρα αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Άλλαξε, όπως είπαμε, αυτός είναι ο τρόπος πλέον από εδώ και πέρα.
Έπρεπε βέβαια και ο Δήμος να έχει ενημερώσει τους πολίτες. Εμείς έχουμε κάνει κάποια καμπάνια σαν επαγγελματίες λογιστές. Έχουμε ενημερώσει τον κόσμο ότι ο κόσμος, και αυτό ξέρετε, το ισχύει ήδη. Δηλαδή, αυτό το μήνα εμείς πληρώσαμε τα τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων πελατών μας μέσω της πλατφόρμας αυτής. Μάλιστα. Και μάλιστα δίδεται η δυνατότητα στην πλατφόρμα αυτή να καταθέσουμε και τέλη προηγούμενων ετών. Παραδείγματος χάρη, κάποιος ο οποίος δεν πλήρωσε το 21, λέω εγώ ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο ή ένα μήνα, πρέπει υποχρεωτικά να πάει να το πληρώσει τώρα μέσω της διαδικασίας αυτής. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρές αλλαγές. Βέβαια υπάρχουν και αλλαγές οι οποίες είναι προς όφελος των φορολογουμένων. Παραδείγματος χάρη η οριζόντια, αν το θέλετε, μείωση του τέλους επιδιδεύματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Πλέον το τέλος επιδιδεύματος, ο οποίος ήταν 650 ευρώ ετησίως, γίνεται 425 ευρώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η επικείμενη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο τουλάχιστον από λεγόμενα, εγώ ήξερα ότι θα εφαρμοστεί από το 25, αλλά γίνεται μια πολύ έντονη, υπάρχει μια έντονη φημολογία και έντονη συζήτηση ότι μπορεί να εφαρμοστεί και από το 23, mm-hmm. που επίσης θα είναι πολύ σημαντικό. Επίσης σημαντικό είναι η αύξηση του αφορολογήτου για κάθε παιδί στα 1.000 ευρώ, που σημαίνει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν παιδιά τα οποία είναι προστατευόμενα μέλη, μπορούν να τύχουν μια περαιτέρω αύξηση του εισοδήματός τους. Η αύξηση του κατώτατου μισθού πλέον στα 820, η εφαρμογή των τριετιών των τριετιών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, αλλά και πάλι όμως αφορά τους χαμηλόμισθους. Στον ιδιωτικό τομέα μένει, αλλά αφορά τους χαμηλόμισθους. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο υπολογισμός των τριετιών υπό κάποιες προϋποθέσεις εφαρμόζεται σε κάποιους, δεν εφαρμόζεται στο σύνολο. Δηλαδή λαμβάνεται ως έτος βάσης το 2012, και άρα αν το 2012 είχες πρόσληψη πριν από το 2012 μπορείς να εφαρμόσεις τις τριετίες, αν είχες μετά το 2012 δεν μπορείς να τις εφαρμόσεις τις τριετίες. Άρα λοιπόν οι τριετίες αφορούν προς αύξηση του μισθού, πάλι για τους χαμηλόμισθους, έχετε δίκιο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική προσάυξηση όμως, έτσι, και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και αυτό λοιπόν είναι προς θετική κατεύθυνση. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον οι συναλλαγές μέσω τραπεζών, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, ότι αν μία συναλλαγή είναι πάνω από 500 ευρώ, πρέπει να είναι μόνο τραπεζικά. Ναι, πρέπει να γίνει μόνο τραπεζικά. Αλλάζει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την επιβολή του προστίμου. Δηλαδή, τώρα υπήρχε ένα οριζόντιο πρόστιμο των 100 ευρώ. Αν δηλαδή κάποιος είχε μια συναλλαγή, ας πούμε ένα χιλιάρικο, και αυτή την έκανε εκτός τράπεζας, πλήρωνε απρόστιμο 100 ευρώ. Τώρα το πρόστιμο άλλαξε και είναι στο διπλάσιο της συναλλαγής. Που αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν κάποιος πληρώσει, ας πούμε, 2.000 σε κάποιον άλλο εκτός τράπεζας, το πρόστιμο θα είναι 4.000. Επίσης πολύ σημαντικό. Και τελευταίο άφησα το καλύτερο, το οποίο νομίζω ότι το είδαμε λίγο και με τον πρόσφατο γάμο που έγινε, με τον έλεγχο που έγινε. Αλλάζει εντελώς η φιλοσοφία του ελέγχου, αλλάζει εντελώς ο τρόπος ελέγχου. Οι έλεγχοι πλέον γίνονται με τη χρήση της τεχνολογίας σε κάθε βήμα και κάθε πτυχή του ελέγχου. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος ελέγχου που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, που λέγεται έμεσες τεχνικές ελέγχου. Οι έμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται στους ελέγχους, σε ελέγχους αυτή τη στιγμή επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν λόγο, παραδείγματος χάρη έχουν φορολογικές παραβάσεις. Τώρα πλέον εδώ προστίθεται και το εξής. Εάν μια επιχείρηση επί τριετίας δηλώνει ζημίες, τότε θα ελεγχθεί μέσω των έμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι έμεσες τεχνικές ελέγχου είναι μια πολύ δύσκολη, πιστέψτε με, κατάσταση. Δηλαδή, θα δώσω μόνο απλά ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Πρόσφατα σε μια επιχείρηση που εφαρμόστηκαν οι έμεσες τεχνικές ελέγχου σε ένα εστιατόριο, με ταβέρνα λέμε τώρα, mm-hmm. Βγήκαν πρόστιμα 150.000 ευρώ. Άρα μιλάμε για πραγματικά εξοντωτικό έλεγχο και ο οποίος δύσκολα αντιμετωπίζεται στα διοικητικά δικαστήρια.
ή μέσα από τη διαδικασία προσφυγής, ας πούμε, με ενδικοφανή προσφυγή. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι όλοι μας να προσέχουμε, όλοι μας να εφαρμόζουμε την νομοθεσία, διότι έπονται πραγματικά, θα το πω, δύσκολες μέρες για όλους, φορολογικές μέρες δύσκολες, και για μας που έχουμε τα φοροτεχνικά λογιστικά γραφεία, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.